Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις και οι δυναμικές κινητοποιήσεις από πλευράς του Εργατικού Κέντρου Φωκίδας για την κατάσταση στον τομέα υγείας και κυρίως για τις ελλείψεις ιατρών στο ΙΚΑ Άμφισσας. Ο πρόεδρος του κέντρου, Γιώργος Ιωσιφίδης, επιδεικνύει απαντητικό έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο διαβεβαιώνει ότι υπάρχουν 14 γιατροί στα υποκαταστήματα του νομού. Και όποιες απαντήσεις παίρνουμε σε ερωτήσεις που γίνονται στην Βουλή, είναι μία από τα ίδια. Δηλαδή, να σου πω κάτι χαρακτηριστικό. Έχουμε με μία απάντηση. Πρόσφατη, 17-12 του 09 την πήραμε πρόσφατα στα χέρια μας. Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπηρετούν, λέει, 14, προβλέπονται 16 γιατροί. Ναι, με βάση τα στοιχεία που λέει, όντως υπηρετούν 14. Το ζήτημα είναι ότι είναι στο σύνολο του νομού, μην φανταστείτε ότι είναι στο ΙΚΑΔΟ. Είναι ΙΚΑ Γραβιάς, είναι ΙΚΑ ΙΤΕΑΣ. Καταλαβαίνετε, 14 γιατροί μόνο και είναι και περήφανοι. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι ότι δεν δίνει καμία απάντηση σε ένα αίτημα που έχουμε σχετικά με το και με τις εξετάσεις που γίνονται και στέλνονται στη Λαμία, με αποτέλεσμα ειδικά τους θερινούς μήνες να είναι όλες αλλοιωμένες. Πολλοί είναι αναγκάζονται να πάνε σε ιδιώτη. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι οι εξετάσεις, αυτές οι επιπλέον που γίνονται, είτε φάρμακα είτε διάφορα που παίρνουν ασφαλισμένοι για πατερίτσες, ποιοι κτλ. Όλα αυτά δίνονται με διατίμηση των τιμών του 91. Ο κύριος Ιωσιφίδης προειδοποιεί ότι εάν δεν έρθουν οι απαραίτητες ειδικότητες και δεν στελεχωθεί το ΙΚΑ Άμφισσας, ο φορέας θα προβεί ακόμη και σε κατάληψη των γραφείων του υποκαταστήματος. Μην σκεφτόμαστε ακόμη και κατάληψη. Πότε θα γίνει δεν ξέρω. Σκεφτόμαστε να βάλουμε και σε σχέση και με το νοσοκομείο, να ανοίξουμε δηλαδή καινούργια ζητήματα που έχουν να κάνουν συνολικά με την υγεία. Και μιας και φαίνεται η κατεύθυνση ότι τίνει στην πλήρη ιδιωτικοποίηση, περικοπές δηλαδή στην υγεία, έτσι ώστε σιγά σιγά να ιδιωτικοποιηθεί, πρέπει νομίζω ότι κάποια στιγμή θα ξεκινήσουμε να δούμε πόσο δυναμικά θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα γεγονότα.